Σταμάτα να αναρωτιέσαι τι να την κάνει στην κατσούνα. Στο έχω ξαναπεί. Πάρε μία κατσούνα να σωθεί. Το δρόμο σου με αυτή χάραξε, ποτέ δεν θα χαθεί. Και εδώ που τα λέμε, εσύ κατσούνα έχει. Γιατί όχι παρακαλώ. Τι, δεν ξέρει τη χρησιμότητά τη. Μάλιστα. Και ποιο σου είπε πω κατσούνε έχουν μόνο οι βοσκοί. Ποιο σου είπε πως αν δεν έχεις να ξολαλήσεις μια κατοσταριά πρόβατα, δεν χρειάζεσαι κατσούνα. Όποιος σου το είπε, απλά σε γέλασε. Ακολουθεί μια σύντομη λίστα που θα σε πείσει ότι η παραγγελία σου από το κατσούνες.gr πρέπει να γίνει τώρα. Ξεκινάω με το σημαντικότερο λόγο. Είναι το τελειότερο αξεσουάρια περίπατο στη χώρα. Είτε είσαι 20 είτε είσαι 100, ένα στήριγμα στα σουλάτσα σου σίγουρα θα το χρειαστείς. Παίρνει την κατσούνα σου, βγαίνει στη βολτούλα σου και καμαρώνει χωρί να κινδυνεύει να βρεθεί φαρδί πλατή στη μέση του δρόμου. Άλλωστε, στι κατσούνε μα το έχει πλέον εμπεδώσει. Μπορεί να στηριχτεί πάνω του αφοβά. Και φαντάσου τώρα, έτσι όπως περπατάς καμαρωτός καμαρωτός, με φουσκωμένο τον πέτη και μπροστά, τα πόβρα δονάτινε την αδερφή της γης στη φωτεινή Αφροδίτη στον ουρανό. Αυτομάτως η κατσούνα σου μετατρέπεται σε δείκτης. Και εσύ σε μέγα ρομαντικό κύριο τζέντλεμαν που εξηγεί στο αμόρετα μυστικά του σύμπαντο, σιγοτραγουδώντα παράλληλα εκείνο το σκοπό για τον αποσπερίτη. Τώρα, αν δεν θε αυτό το σκοπό και θέλει να σιγοτραγουδήσει κάτι άλλο, εγώ μαζί σου. Η παραγγελιά δικιά σου είναι. Βρε μήπω δεν είσαι του δρόμου, αλλά του βουνού, της δραχούλας, της λαγκαδιάς, που πας χωρίς το κατσουνάκι σου καλέ. Άσε τα μπατόν και τα ξυλάκια και ακούμπα στην κατσούνα σου με αυτοπεποίθηση. Το ίδιο κάνω κι εγώ και έχω διανύσει πολλά 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 χιλιόμετρα. Διαστρέμματα, στραμπουλίγματα και άλλα τέτοια δωράκια των πεζοποριών, ξέχασέ τα. Και άκου τώρα τι συναντώ πάρα πολύ συχνά και σίγουρα, σίγουρα το έχει συναντήσει κι εσύ. Πε ότι βγαίνει στου αγρού και πέφτει πάνω σε μια πηδιά, μια σικιά, μια βερικοκιά. Κάτι άλλο τέλο πάντων που έχει ψηλά κλαδιά και ωραίου καρπού. Πώ θα το κατεβάσει εκείνο το ψηλό κλαδί που πάνω του κρέμονται οι πιο λαχταριστοί καρποί και σιπινάς? Μα η απάντηση είναι μία. Με την κατσούνα σου φυσικά την πιάνει από κάτω, τεντώνεσαι καλά καλά, ευκαιρία να κάνεις και καμιά διάταση, βουτά στο κλαδί με τη λαβή τη και βουαλά ο καρπός στα χέρια σου. Και αφού από διαστρέμματα γλίτωσες και βερικοκάκια χόρτασες ή κάτι άλλο, πώς θα θυμάσαι τις περιπέτειές σου που το κινητό σου είναι full και άλλη φωτογραφία δεν χωρά ή και αν χωρά η μπαταρία σου τελειώνει από τις τόσες φωτογραφίες που έχει τραβήξει. Είναι απλό. Έχεις ξύλο στα χέρια σου. Χάραξε πάνω στην κατσούνα σου τις ημερομηνίε και τους τόπους που έχεις επισκεφτεί. Η κατσούνα σου από τη λαβή και κάτω εκεί προτείνω θα μετατραπεί στο αγαπημένο σου ημερολόγιο και πάρα πολύ προσωποποιημένο αξεσουάρ για να σου θυμίζει κάθε εξόρμηση μαζί τη. Όλε αυτέ τι όμορφε τοποθεσίε που έχει ανακαλύψει στο πλάι τη. Και θέλω να σου πω ότι δεν τελειώνω εδώ. Εδώ τελειώνει το podcast, όχι όμω εγώ. Έχω κι άλλε χρήσει να σου πω στο επόμενο podcast. Κάνε λιγάκι υπομονή. Εννοείται ότι θα κάνει την εγγραφή σου στο κανάλι μου και την επόμενη φορά θα σου εξηγήσω γιατί μια κατσούνα δεν πρέπει ποτέ να λείπει από το σπίτι. Και τώρα που το σκέφτομαι, Κατσαβίδι Κατσούνα, σημειώσατε Χ. Καλή συνέχεια.